Θανάση, ωστόσο ότι αυτήν την συγκρατημένη αισιοδοξία δεν τη συμμερίζονται αρκετοί βουλευτές οι οποίοι εκφράζουν παράπονα για την ενημέρωση όσον αφορά την πορεία της υγείας του κ. Παπανδρέου. Μάλιστα ο κ. Δημοσθενόπουλος, όπως δήλωσε χθες στον Sky, βρίσκεται μάλλον σε διαδικασία συλλογής υπογραφών για την σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος, προκειμένου, όπως είπε, να ενημερωθούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από τον κύριο Κρεμαστινό, τον Υπουργό Υγείας και προσωπικό ιατρό του κυρίου Παπανδρέου, ή από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Χιτήρη, για το ποια ακριβώς είναι η σημερινή κατάσταση του Πρωθυπουργού. Είναι μια εξέλιξη που έχει την αξία της, καθώς τις προηγούμενες ημέρες, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, αλλά και το Σαββατοκύριακο, οι θεράποντες ιατροί άφηναν να εννοηθεί, αλλά και το περιβάλλον του κ. Παπανδρέου άφηναν να εννοηθεί, ότι ο κ. Παπανδρέου πολύ σύντομα μπορεί να βρεθεί στο σπίτι του στην Εκάλη. Και πρέπει να πούμε, Αλέξη, ότι ακριβώς είναι οι κεντρογενείς βουλευτές οι οποίοι ζητούν να επισπευστούν οι διαδικασίες για την ανάδειξη του νέου Πρωθυπουργού. Βεβαίως, τίθεται και τέτοιο θέμα, το θέμα των διαδικασιών, της διαδοχής και γενικότερα το μέλλον και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ. Το συζήτησε η πολιτική γραμματεία του κινήματος το Σάββατο το βράδυ και σύμφωνα με πληροφορίες τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ συμφώνησαν στο να επισκεφθούν τον κύριο Παπανδρέου αμέσως μετά την ανάρρωσή του και να συζητήσουν ακριβώς αυτό το θέμα. Επίσης, θα πρέπει να πούμε, Θανάση, ότι στη διάρκεια της σημερινής ημέρας υπάρχει συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου. Είναι η καθιερωμένη συνεδρίαση της Δευτέρας, στην οποία και πάλι θα τεθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Ιδιαίτερη αξία έχει η χθεσινή δήλωση του κ. Εύερ, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στον Sky, με την οποία ζητούσε την παραίτηση της κυβέρνησης ή την παραίτηση του Πρωθυπουργού. Και άφηνε αιχμές κατά των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ που διεκδικούν την Πρωθυπουργία, λέγοντας ότι είναι ανήθικο από τη μια να λες ότι δεν έχει τεθεί θέμα διαδοχής και από την άλλη να συζητάς όχι μόνο για τη διαδοχή αλλά και τη διαδικασία της διαδοχής. Μάλιστα, Αλέξη, να μην πούμε τίποτα ακόμη για την συνέχεια, θα έχουμε πιο αναλυτική ενημέρωση και από σένα. Βεβαίως, σε νεότερες συνδέσεις μας ίσως να υπάρχουν και κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θα έρθουν εδώ στο Ωνάσιο για να μιλήσουμε μαζί τους και να έχουμε περισσότερα. Ωραία, σε ευχαριστούμε, Αλέξη. Το ραντεβού μας στη συνέχεια. Και να περάσουμε τώρα στις πολιτικές εξελίξεις και στις παρενέργειες από την ασθένεια του Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδης Εύερτ, μιλώντας αποκλειστικά στον Sky, ζήτησε την παραίτηση της κυβέρνησης. Βαθαίνει στο ΠΑΣΟΚ το ρήγμα μεταξύ κομματικών και κοινοβουλευτικών για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαδικασίες για τη διαδοχή. Τα μέλη της πολιτικής γραμματείας που συνεδρίασαν ως τις πρώτες πρωινές ώρες επιμένουν ότι δεν πρέπει να παρακαμφθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου και ότι σε κάθε περίπτωση τον πρώτο λόγο έχουν τα αρμόδια όργανα του κόμματος. Ριζικά αντίθετη γνώμη διατυπώνουν οι κεντρογενείς βουλευτές οι οποίοι θα ζητήσουν τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρέπει να συνέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα για να συζητήσει τα της ασθενείας του Πρωθυπουργού και η ίδια να προχωρήσει και να κρίνει ως μόνη αρμόδια κατά το Σύνταγμα εάν πρέπει να δρομολογηθούν οι δέουσες πολιτικές εξελίξεις. Αν είναι λοιπόν να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, θα πρέπει πρώτα να διαπιστώσει, αφού ενημερωθεί, την αδυναμία άσκησης καθηκόντων και μετά οποιαδήποτε πολιτική απόφαση. Δεν νομίζω ότι συντρέχει κανένας λόγος να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ, ας μην γίνουμε και γιατροί τώρα εκτός από βουλευτές. Με το εκτελεστικό γραφείο ταυτίζεται η συντριπτική πλειοψηφία των Ομαρχιακών Επιτροπών, αφού στην πρόσφατη συνεδρίαση μόνο 4 σε σύνολο 66 αμφισβήτησαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του κόμματος. Όταν επανέλθει στην κανονική κατάσταση, ο πρόεδρος θα λάβει τις αποφάσεις εκείνες που θα είναι χρήσιμες για τον τόπο και την προοδευτική παράταξη. Ο Μιλτιάδης Εύερτ, με αποκλειστική δήλωσή του στο Sky, ανέβασε τους τόνους στην αντιπαράθεσή του με το κυβερνών κόμμα, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης ή του ιδίου του Πρωθυπουργού. Έχω επανειλημμένα δηλώσει ότι την πρωτοβουλία των κινήσεων κατά το Σύνταγμα μπορεί να αναλάβει ή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, έρροντας την εμπιστοσύνη της προς την κυβέρνηση ή η ίδια η κυβέρνηση παρετούμενη. Εκτός εάν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός υποβάλλει την παραίτησή του. Αποτελεί ανηθικότητα και υποκρισία από τη μία πλευρά να λέγεται ότι δεν υπάρχει πολιτικό πρόβλημα και από την άλλη να συζητείται ευρύτατα πλέον όχι μόνο η αντικατάσταση αλλά και η διαδικασία αντικατάστασης του κυρίου Παπανδρέου. Στον κύριο Εύερτ απάντησε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Εύερτ, αν νομίζει ότι μπορεί να γίνει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, είναι δικό του δικαίωμα. Εκείνο που δεν επιτρέπεται είναι να νομίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία,
χωρίς να υπάρχει μια συντεταγμένη πορεία του κινήματος και με τις αποφάσεις των οργάνων του. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με Γκάλοπ της Άλκο, που δημοσιεύει Κυριακάτικη Ελευθερωτυπία, στην κούρσα διαδοχή στο Πασόκ προηγούνται οι κύριοι Αρσένης και Σιμίτης. Στο σύνολο του εκλογικού σώματος, ο Κώστας Σιμίτης συγκεντρώνει ποσοστό 37,1%, ο Γεράσιμος Αρσένης 22,3% και ακολουθούν η Γιάννης Χαραλαμπόπουλος με 9,7%, ο Απόστολος Κακλαμάνης με 6,2% και ο Άκης Τσοχατζόπουλος με 5,1%. Όμως στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων του Πασόκ, ο Γεράσιμος Αρσένης προηγείται με 36,9%, ο Κώστας Σιμίτης περιορίζεται στο 24,3% και ακολουθούν η Άκης Τσοχατζόπουλος με 9,9%, ο Απόστολος Κακλαμάνης με 7,8% και ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος με 7,7%. Εν τω μεταξύ, ο Κώστας Σιμίτης, με παρέμβασή του αργά χθες το βράδυ, αναφέρει ότι η αδράνεια οδηγεί στο τέλμα και στην κρίση, δημιουργεί επικίνδυνες πολιτικές παρενέργειες, ενισχύει την αβεβαιότητα και την απαξίωση στους πολίτες. Η χώρα, η κοινωνία και οι πολίτες χρειάζονται ξεκάθαρες και βιώσιμες λύσεις για τη διακυβέρνηση του τόπου. Η ευθύνη ανήκει σε όλους. Σήμερα, που απαιτείται ευπρέπεια και αυτογνωσία, εξακολουθούν να φλιαρούν αυτοί οι οποίοι αισιόπησαν στο παρελθόν γιατί ήθελαν να πολιτεύονται εκ του ασφαλούς και ομιλούν κατά τρόπο απρεπή την ώρα που δεν μπορεί να τους απαντήσει ο κύριος Παπανδρέου. Νομίζω ότι στο ΠΑΣΟΚ επιδιδόμαστε τον τελευταίο καιρό σε μια πολιτική που θα μπορούσε να ονομαστεί πολιτική εσωτερικού χώρου. Στο πολιτικό γίγνεσθε δεν είμαστε μόνοι μας και το βασικό πρόβλημα είναι μεταξύ των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων, δηλαδή ανάμεσα στην πλειοψηφία και την αντιπολίτευση, ποια είναι εκείνη που μπορεί να δώσει λύσεις σε πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που ασχολούν την κοινή γνώμη. Εάν πάψουμε να βλέπουμε λοιπόν την πολιτική μόνο ως εσωτερικό πρόβλημα και τη δούμε έτσι όπως κατά βάθος την βλέπει η κοινή γνώμη, ίσως αναθεωρήσουμε πολλές απόψεις μας. Να αλλάξουμε θέμα. Στόχος αγνώστων εμπλουστών έγινε στις 11 παρα 10 χθες το βράδυ. Αυτοκίνητο που έφερε δημοσιογραφική κάρτα με ένδειξη η εφημερίδα Έθνος. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Γραβιάς και Θεμιστοκλέους 27 στο κέντρο της Αθήνας. Οι άγνωστοι εξφενδόνησαν στο εσωτερικό του οχήματος ένα μπιτόνι βενζίνη και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να υποστεί μεγάλες υλικές ζημιές. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε με τηλεφώνημά του στον Sky άγνωστος που είπε ότι εκπροσωπούσε την οργάνωση Αντικρατικός Αγώνας. Σκληρή γλώσσα για την κυβέρνηση και τον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης χρησιμοποίησε ο πρόεδρος του Αεροπάγου Βασίλης Κόκκινος στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων. Αφορμή η πρόσφατη εξέγερση στις φυλακές και ο τρόπος που δικάζονται οι συλληφθέντες στο Πολυτεχνείο. Κεραυνή κατά πάντων από τον πρόεδρο του Αεροπάγου Βασίλη Κόκκινο. Στο στόχαστρό του κυβέρνηση και όργανα της τάξης, δημοσιογράφοι αλλά και δικαστές. Πρώτο σημείο αιχμής τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες στη δίκη των νεαρών καταληψιών του Πολυτεχνείου. Υπό τα απαθή βλέμματα των αστυνομικών οργάνων. Πότε άλλοτε έχουμε δει όσα όλοι οι Έλληνες είδαν προχθές να μπαινοβγαίνουν κατηγορούμενοι με καφέδες και σάντουις στο ακροατήριο, να καπνίζουν, να μασούν τσίπρες κατά τη διάρκεια της δίκης και να καγχάζουν. Ο πρόεδρος του Αεροπάγου καταφέρθηκε με τριμήτα κατά της κυβέρνησης και για τους χειρισμούς της κατά την πρόσφατη εξέγερση στον Κορυδαλό. Τα τελευταία στιγερά εγκλήματα στον χώρο των φυλακών, με δράστες ανθρώπους τους οποίους η πολιτεία αντιμετώπισε με στοργή ως έντιμους συνομιλητές και οι τελευταίες καταστροφές στο δημόσιο κτίριο που μνημονεύτηκε, οι οποίες μάλιστα έγιναν και με πλήρη τηλεοπτική κάλυψη για να παίρνουν μαθήματα και οι νεαροί πλαστοί της Ελλάδος, δίδουν το μέτρο της ηθικής αποσυνθέσεως όχι μόνο από τους εγκληματίες, αλλά δυστυχώς και από εκείνους που θα έπρεπε να είναι στυλοπάτες. Για πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης μίλησαν οι εισαγγελείς. Κάθε παρέμβαση των πολιτικών παραγόντων της εκτελεστικής εξουσίας, έστω και έμεση, για την δημιουργία οποιοδήποτε διοικητικού καθεστώτος στη δικαιοσύνη, νοθεύει την δικαστική ανεξαρτησία. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει και εκεί στις ΗΠΑ το πρώτο μεγάλο κύμα ψύχου. Στη Νέα Υόρκη το χιόνι έφτασε τα 3 μέτρα, ενώ σε πολλές πολιτείες έχει παραλύσει σχεδόν κάθε δραστηριότητα. Με κόπο οι κάτοικοι στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης κατάφεραν να απαλλαχθούν από το χιόνι, το οποίο φτάνοντας σχεδόν τα 3 μέτρα τους είχε αποκλείσει τα σπίτια τους. Αλλά και στην πολιτεία του Μπάφαλο η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη. Ήδη το χιόνι έχει φτάσει στο μισό μέτρο και οι τοπικές αρχές συνέστησαν στους πολίτες να μην χρησιμοποιούν άσκοπα τα οχήματά τους για την αποφυγή ατυχημάτων. Αεροδρόμια, αστικές συγκοινωνίες και σιδηροδρομικοί σταθμοί στην πολιτεία έχουν κλείσει εξαιτίας χιονοθύελλας. Ακόμη και τα εμπορικά κέντρα που λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα έπρεπε να σφιχτιούν από κόσμο είναι με κατεβασμένα ρολά. Οι μετεωρολόγοι δηλώνουν ότι έχουν να δουν τόσο σφοδρές χιονοπτώσεις από τη δεκαετία του 70.
αποδίδουν μάλιστα το φαινόμενο στις μεγάλες ποσότητες υγρασίας που από τις μεγάλες λίμνες των βορείων Αμερικανικών πολιτειών επιστρέφουν στη γη με μορφή νυφάδας χιονιού. Και να δούμε τώρα τα νέα για τον καιρό. Στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις και υπάρχει πιθανότητα στα ανατολικά και νότια να σημειωθούν τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, ανατολική, νοτιοανατολική ασθενείς μέχρι μέτρη, στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική ισχυρή μέχρι πολύ ισχυρή και στο Αιγαίο θυελώδης με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από μείον 4 έως 6 βαθμούς, στα δυτικά από 4 έως 15 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές από 3 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές νεφώσεις που στα βόρεια και ανατολικά του νομού θα είναι αυξημένες και υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί ασθενής βροχή ή χιονόνερο κυρίως στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική μέτρη έως ισχυρή και στα ανατολικά πολύ ισχυρή με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 5 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 2 έως 6 βαθμούς Κελσίου. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, ο αστυνομικός συντάκτης του ΣΚΑΙ, ο Πέτρος Καρασιώτης, για να μας δώσει κάποιες πληροφορίες περισσότερες για την τραγωδία του Βύρωνα. Πέτρο, καλημέρα. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πραγματική τραγωδία, σε ένα πρωτοφανές έγκλημα σε βάρος μιας πολυμελούς οικογένειας Αλβανών βιοπαλαιστών, οι οποίοι βρίσκονταν στην Αθήνα, εργάζονταν για να κερδίσουν μια θέση στον ήλιο. Σύμφωνα με τα πρώτα, με τα στοιχεία που έχει η πυροσβεστική υπηρεσία, Θανάση, ναι, η φωτιά αυτή οφείλεται σε δολιοφθορά. Διότι οι άνθρωποι αυτοί, 4 από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους και 4 έχουν τραυματιστεί σοβαρά και βρίσκονται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, βρίσκονταν σε ένα υπόγειο διαμέρισμα 20 τετραγωνικών όλο και όλο. Σημειώθηκε στην οδό Αναλήψεως 7-9 στο Βύρωνα. Στις 3:15 το πρωί, μετά από μια φοβερή έκρηξη που σημειώθηκε στο διαμέρισμα, το διαμερισματάκι αυτό το υπόγειο τυλίχθηκε στις Φλόγες Ακαριέα. Αφού έσβησε η φωτιά με τα γνωστά αποτελέσματα, 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 4 να τραυματιστούν, θα πούμε αναλυτικά τα ονόματα, ναι, η πυροσβεστική στην έρευνά της δεν βρίσκει ούτε φιάλη υγραερίου, ούτε κάτι άλλο που μπορεί να έχει εκραγεί. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες ενδείξεις, οφείλεται σε δολιοφθορά, κάποιοι έβαλαν κάποιο μηχανισμό για να κάψουν τους Αλβανούς για λόγους αντεκδίκησης. Να προχωρήσω στα ονόματα λοιπόν. Νεκροί από αυτό το υπόγειο διαμερισματάκι των 20 τετραγωνικών της οδού Αναλήψεως 7-9 στον Βύρωνα ανασύρθηκαν και αναγνωρίστηκαν. Η Βίκτορ Τσούκας, 38 ετών, πατέρας. Σουλίτ Τσούκα, 7 ετών, ο γιος του. Βαΐζα Τσούκα, 10 ετών, η κόρη. Τουίν Γκιόνι, 20 ετών, ανιψιός. Βλέπουμε δηλαδή στους νεκρούς τον πατέρα, τον γιο του και την κόρη του και τον ανιψό του. Τραυματίες είναι η Εκατερίνη Τσούκα, 28 ετών, η οποία είναι σύζυγος του πρώτου νεκρού. Οι αδερφές της, Βεχίλ Γιακούζα, 48 ετών, και Ντεχίρη Παρασκευή, 37 ετών. Και ακόμα κάποιος Ιμπραήμ, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, ο οποίος είναι ανιψός της Εκατερίνης Τσούκα. Οι τραυματίες με σοβαρά εγκάβματα έχουν μεταφερθεί και νοσηλεύονται έως αυτή την ώρα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών. Ήδη οι αξιωματικοί του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται στο σημείο που έγινε παρανάλωμα, στον τόπο που μαρτύρησαν 8 άνθρωποι και προσπαθούν να συλλέξουν τώρα στοιχεία μετά τα νερά που έχουν πέσει μέσα στο διαμέρισμα. Να πούμε εδώ, Θανάση, ότι η φωτιά έσβησε πολύ γρήγορα. Έφτασαν εκεί 4 οχήματα και 12 άνδρες, οι οποίοι σχεδόν έφτασαν αμέσως στη φωτιά υπό έλεγχο, γιατί όπως σας είπα ήταν πολύ μικρό το διαμέρισμα, δεν είχε να κάψει πολλά πράγματα. Δεν έχει εντοπιστεί όμως ακόμα η ακριβής αιτία αυτής της φωτιάς. Μάλιστα, δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν καθόλου, Πέτρο, οι άνθρωποι. Καθόλου, όπως φαίνεται δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν καθόλου. Και ίσως το ότι έσβησε γρήγορα η φωτιά, στο γεγονός αυτό να οφείλεται ότι σώθηκαν τα 4 άτομα. Μάλιστα, για να ανακεφαλαιώσουμε, Πέτρο, σήμερα που γιορτάζεται μάλιστα και η Παγκόσμια ημέρα του παιδιού, Πέτρο, έχουμε δύο ανήλικα, δύο μικρά παιδιά νεκρά.
από αυτή την τρομερή πυρκαγιά. Άλλοι δύο ενήλικες είναι επίσης νεκροί και τέσσερις τραυματίες. Δύο οικογένειες αλλοδαπών έμεναν σε ένα υπόγειο, σε ένα άθλιο φαντάζομαι υπόγειο 20 τετραγωνικών. Ένα άθλιο υπόγειο 20 μπορούμε να φανταστούμε... αναλήψεως στο Βύρονα. Μπορούμε να φανταστούμε τις συνθήκες, 8 άνθρωποι να μένουν σε 20 τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Και κάποιοι, από, για λόγους εκδίκησης σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, έβαλαν φωτιά σε αυτό το διαμέρισμα για να κάψουν τους διαμένοντες. Είναι, είναι η πρώτη εκδοχή της, των ακριτικού τμήματος πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς δεν έχει βρεθεί τίποτε μέσα στο διαμέρισμα που να παραπέμπει στην αιτία της φωτιάς. Δηλαδή δεν βρέθηκε μηχανισμός, δεν βρέθηκε το παραμικρό στοιχείο έως στιγμής. Μάλιστα. Πρωτοφανής η τραγωδία, Πέτρο. Σε ευχαριστούμε. Θα περιμένουμε τα νεότερα από σένα στη συνέχεια της πρώτης ενημέρωσης. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σκηνή, κυρίες και κύριοι, της μητέρας που προσπαθεί με το ζόρι να κάνει το παιδί της να φάει όλο το φαγητό του, ακόμη και όταν αυτό δεν θέλει, είναι συνηθισμένη στις περισσότερες οικογένειες. Όταν βέβαια τα παιδιά είναι δύσκολα στο φαγητό, το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό. Όμως, σε περιπτώσεις παιδιών τα οποία είναι υπέρβαρα για την ηλικία τους και οι γονείς προσπαθούν να τα πιέσουν στο θέμα του φαγητού, τότε σίγουρα με δική τους ευθύνη τα οδηγούν στην παχυσαρκία. Για την παιδική παχυσαρκία θα μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Εκατερίνη Βάκου Βουτιτάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Βουτιτάκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Παγκόσμια ημέρα του παιδιού σήμερα και σίγουρα η πρώτη ενημέρωση δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με το παιδί. Όπως είπαμε λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι η παιδική παχυσαρκία. Να σας ρωτήσω λοιπόν, κυρία Βουτιτάκη, ποιο παιδί καταρχήν λέμε ότι είναι παχύσαρκο, να μπορέσουμε δηλαδή να το προσδιορίσουμε. Ένα παιδί είναι παχύσαρκο όταν έχει βάρος μεγαλύτερο από εκείνο που αντιστοιχεί για το ύψος του. Mm-hmm. Βέβαια, η παχυσαρκία μπορεί να διαγνωστεί με μια ματιά. Όπως λένε, το καλύτερο όργανο για να μετρήσει την παχυσαρκία είναι ο οφθαλμός. Εάν θέλουμε όμως ακριβέστερα να ξέρουμε πόσο ένα παιδί είναι παχύσαρκο, τότε μετράμε το βάρος του και το ύψος του και υπάρχουν πίνακες που δίνουν τη σχέση αυτή. Οι παιδίατροι συνήθως έχουν αυτούς τους πίνακες και μπορούν, ζυγίζοντας ένα παιδί και τοποθετώντας το βάρος του για το ύψος του και για το φύλο του, μπορούν να πούν στη μητέρα πόσα κιλά είναι το συγκεκριμένο παιδί υπέρβαρο. Κυρία Βουτιτάκη, ποια είναι η επικίνδυνη ηλικία για να πάρει το παιδί μας πολλά κιλά? Εκείνο που φαίνεται από επιδημιολογικές μελέτες είναι ότι η παχυσαρκία στα περισσότερα παιδιά αρχίζει μετά τα 4 χρόνια. Mm-hmm. Βεβαίως μπορεί να είναι παχύσαρκο ένα παιδί και σε πολύ μικρότερη ηλικία, αλλά όπως είπα, στατιστικά τα παιδιά που συναντάμε παχύσαρκα αργότερα στην παιδική ηλικία, στην εφηβική, έχουν ξεκινήσει να είναι υπέρβαρα μετά τα 4 χρόνια. Επομένως, από αυτή είναι μια μικρά, κρίσιμη δηλαδή ηλικία στην οποία πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας έγκαιρα για να μην συμβεί αυτό που πολλές φορές παρατηρούμε, το παχύσαρκο παιδί, τον έφηβο. Άρα, ένας έφηβος μπορεί να είναι παχύσαρκο παιδί. Να έχει ξεκινήσει δηλαδή από την παιδική του ηλικία η παχυσαρκία και να τον ακολουθήσει και κατά τα χρόνια της εφηβείας. Ακριβώς. Άρα, μεγάλη προσοχή από τα πρώτα χρόνια. Ωραία, για να δούμε τώρα τι διαιτολόγιο πρέπει να ακολουθήσει η μητέρα, δηλαδή τι φαγητά πρέπει να δίνει στο παιδί και τι να αποφεύγει, τι τροφές. Ένα παιδί δεν μπορεί να κάνει δίαιτες εξεζητημένες ή δίαιτες λιτότητος. Πρέπει να τρώει αυτό που του χρειάζεται για να αναπτυχθεί φυσιολογικά. Εάν λοιπόν τηρούνται οι ημερήσιες ανάγκες τόσο σε θερμίδες όσο και σε πρωτεΐνη και σε λίπη, υπάρχει δηλαδή μια σωστά θερμιδική δίαιτα που έχει και την κατάλληλη σύνθεση, mm-hmm, το παιδί αυτό δεν θα παχύνει. Εάν είναι παχύσαρκο, τότε πρέπει να φτάσει ακριβώς στις θερμίδες που αντιστοιχούν ή λίγο λιγότερες, όχι πολύ λιγότερες, ούτως ώστε σιγά σιγά να απαλλαγεί από το υπερβολικό του λίπος, mm-hmm, χωρίς όμως να επηρεαστεί το ανάστημά του.
διότι είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο που ενδιαφέρει το παιδί να μεγαλώσει σωστά, να πάρει το ύψος που του χρειάζεται. Επομένως, δεν μπορούμε να ελαττώσουμε αρκετά τις θερμίδες, μπορούμε να ελαττώσουμε όμως λίγο τις θερμίδες, αφαιρώντας πράγματα που είναι περιττά για τον οργανισμό. Όπως και περιττά δηλαδή τελείως για τον οργανισμό είναι η ζάχαρη και ό,τι περιέχει ζάχαρη. Ενώ χρειάζεται οπωσδήποτε ορισμένη ποσότητα πρωτεΐνης, ορισμένη ποσότητα λίπους, ορισμένη ποσότητα υδατάνθρακων, τους οποίους όμως υδατάνθρακες πρέπει να πάρει σε σύνθετη μορφή. Mm-hmm. Δηλαδή όπως είναι το μακαρόνι, το ρύζι, η πατάτα, το ψωμί, αλλά όχι το ζαχαρωτό ή το χυμό. Μια και αναφερθήκατε στους χυμούς, πρέπει οι μητέρες να προτιμούν τους φυσικούς χυμούς? Κανένας χυμός, θα έλεγα, δεν είναι ωφέλιμος. Οι χυμοί που κυκλοφορούν και γράφουν απάνω χωρίς ζάχαρη, ναι, είναι πάρα πολύ παραπλανητικοί. Περιέχουν δηλαδή ζάχαρη? Περιέχουν ζάχαρη και μάλιστα, εάν προσέξετε στις ετικέτες τους, τα μεν αγγλικά γράφουν no added sugar, mm-hmm, όχι προστιθέμενη ζάχαρη, στα ελληνικά γράφουν χωρίς ζάχαρη. Αυτό είναι πολύ παραπλανητικό. Το παιδί το βλέπει, ο παχύσαρκος ή ακόμα το διαβητικό παιδί βλέπει αυτή την ετικέτα και θεωρεί ότι μπορεί ελεύθερα να πάρει τους χυμούς αυτούς. Αυτό είναι κάτι που ήθελα να περάσει. Δεν είναι ελεύθερη αυτή η χυμή, έχουν ζάχαρη μέσα. Στο νοσοκομείο παιδών, γιατροί και νοσοκόμες ήπιαμε μια μέρα έναν τέτοιο χυμό και πήραμε ζάχαρο αίματος και μετρήσαμε το ζάχαρο αίματος και την ινσουλίνη. Και βρέθηκε ότι και το ζάχαρο ανεβαίνει πάρα πολύ και η ινσουλίνη. Και η ινσουλίνη είναι αποθηκευτική ορμόνη. Δηλαδή, άπαξ και ανεβεί η ινσουλίνη, προωθεί το λίπος και άλλες ουσίες στις αποθήκες, θα λέγαμε, του οργανισμού. Δηλαδή, ευνοεί πάρα πολύ την παχυσαρκία. Είναι λοιπόν καλό να αποφεύγουμε αυτούς τους χυμούς που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Οι φυσικοί χυμοί όμως περιέχουν και αυτοί κάποια. Και αυτοί περιέχουν, διότι το φρούτο περιέχει φρουκτόζη. Η φρουκτόζη, ναι, μετατρέπεται σε γλυκόζη στον οργανισμό. Επομένως, και ο χυμός που γίνεται από φυσικό φρούτο από τη μητέρα στο σπίτι περιέχει επίσης ζάχαρη. Δεν είναι ελεύθερη θερμίδων. Αν θα και οι γονείς τους προτιμούν τους χυμούς ακριβώς, γιατί είναι πολύ υγιεινή, έτσι δεν είναι, όπως και όλοι μας. Ναι, αλλά είναι πιο υγιεινό να πάρουμε το αντίστοιχο φρούτο, αντί να στύψουμε το φρούτο και να πιούμε το χυμό. Μάλιστα. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο παίρνουμε ίνες, οι οποίες παρεμποδίζουν την απορρόφηση της γλυκόζης. Δηλαδή, η φρουκτόζη που περιέχεται μέσα σε ένα φρούτο απορροφάται σιγά σιγά, δεν γίνεται μεγάλη αύξηση της ινσουλίνης και δεν έχουμε το φαινόμενο που σας είπα προηγουμένως της αποθηκεύσεως. Εκτός αυτού, τρώγοντας ένα φρούτο αργότερα πεινάμε, ενώ πίνοντας ένα χυμό πεινάμε πιο γρήγορα. Πεινάμε πολύ πιο γρήγορα και θέλουμε πολύ πιο γρήγορα να φάμε. Γιατί απορροφάται προφανώς πιο γρήγορα. Αν επιτρέπετε να δώσω μια αντιστοιχία. Παίρνοντας ένα χυμό, παίρνουμε παραδείγματος χάρη 100 θερμίδες, ενώ παίρνοντας ένα αυγό παίρνουμε 70 θερμίδες. Mm-hmm. Το ένα αυγό όμως θα μας διατηρήσει έτσι ώστε δεν θα πεινάσουμε για 2-3 ώρες. Ενώ ο χυμός σε μισή ώρα θα προκαλέσει έντονη πείνα και θα μας οδηγήσει στο να πάρουμε και άλλη τροφή. Κάτι άλλο. Τώρα, ένα υπέρβαρο παιδί τι ασθένειες κινδυνεύει να πάθει? Ένα υπέρβαρο παιδί έχει σωματικές επιπλοκές και ψυχολογικές επιπλοκές. Mm-hmm. Σωματικές επιπλοκές είναι από το σκελετό, από το μυοσκελετικό σύστημα, από τα ισχύα, από τα γόνατα. Επίσης μπορεί να έχει διήθηση του ύπατος με λίπος. Το λιπόδες ύπαρ είναι χαρακτηριστικό στα παχύσαρκα παιδιά και στα παχύσαρκα άτομα γενικότερα. Επίσης έχει διαταραχές της αναπνοής. Το πιο εξεσημασμένο φαινόμενο είναι το φαινόμενο Pickwickian. Ναι. Δηλαδή, Pickwickian είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο το άτομο δεν μπορεί να πάρει την αναπνοή του σωστά, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να κατασπάσει καλά το διάφραγμα, δεν μπορεί να διευρύνει καλά το θώρακα και παθαίνει δύσπνοια, κυάνωση. Το οποίο πρέπει να είναι και επικίνδυνο, έτσι? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικότερα τη νύχτα, που πέφτει η ικανότητα του ανθρώπου για καλύτερη διεύρυνση του θώρακος. Βέβαια, αυτή είναι μια εξεζητημένη κατάσταση, αλλά άλλες μικρότερες είναι αυτές που ανέφερα από το μυοσκελετικό σύστημα.
Στον ψυχολογικό τομέα όμως υπάρχουν πάρα πολλές επιδράσεις. Το παιδί που είναι παχύσαρκο δεν γίνεται δεκτό στην ομάδα του εύκολα. Mm-hmm. Ήδη από τα παιδιά του νηπιαγωγείου ακούμε σχόλια για το παχύσαρκο παιδί. Αυτό μπορούμε να το αντιστρέψουμε κιόλας. Δηλαδή, πολλές φορές ψυχολογικά αίτια σπρώχνουν ένα παιδί στο να φάει. Δηλαδή, όταν δεν έχει πολύ καλή εικόνα, πολλές φορές το μασούλημα είναι μια διέξοδος για να το ξεχνάει. Βεβαίως, ψυχολογικά προβλήματα μπορεί να οδηγήσουν στην βουλιμία, στο να αρπάζει το παιδί τροφή, αλλά και ο ενήλικας για διέξοδο από την καταπίεση mm-hmm. του, από το άγχος του. Είναι μια μορφή χαράς. Είναι και λίγο, θα λέγαμε, για να ξεχνιέται. Ένα ναρκωτικό. Και να σταθούμε, κυρία Βουτετάκη, πριν κλείσουμε, στους έφηβους, η οποία πιστεύω ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη ηλικία, η εφηβεία. Τι πρέπει να προσέχουν ειδικά οι έφηβοι όσον αφορά τη διατροφή τους? Ο έφηβος είναι μια καλή ηλικία γιατί είναι πιο κινητοποιημένος, επομένως mm-hmm. με τις σωστές οδηγίες πιο εύκολα χάνει βάρος από ότι το παιδί το οποίο δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως το πρόβλημά του. Οι έφηβοι επιτρέπεται να υποβληθούν σε χημικές δίαιτες ή να πάρουν χάπια όταν έχουν κάποιο πρόβλημα? Θα μου επιτρέψετε να πω δύο πράγματα γι' αυτό. Ναι. Στον έφηβο ή στην έφηβο οι δίαιτες είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένες. Εάν δηλαδή απλώς διαβάζουν σε κάποιο περιοδικό κάτι και προσπαθούν να το μιμηθούν ή ξαφνικά αποφασίζουν ότι θέλουν να χάσουν βάρος και περιορίζουν επικίνδυνα τις θερμίδες τους και τα συστατικά που χρειάζονται για την ανάπτυξή τους, με κίνδυνο να ελαττωθεί το τελικό τους ανάστημα. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε νέες ιδίως και λιγότερο σε νέους, όταν προσπαθούν να χάσουν βάρος χωρίς να χρησιμοποιούν ορθόδοξες μεθόδους. Και όχι μόνο ελαττώνεται το βάρος, αλλά έχουν και διαταραχές στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της εφηβείας ή διαταραχές της εμμηνουρίσεως. Mm-hmm. Επομένως, ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν, ιδιαίτερη αν κάποιος έφηβος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα παχυσαρκίας, το καλύτερο δηλαδή είναι να μειώσει από μόνος του την ποσότητα του φαγητού. Όχι, νομίζω ή να απευθυνθεί σε κάποιον διαιτολόγο. Χρειάζεται καθοδήγηση από τον γιατρό του. Ο παιδίατρος είναι ο πιο κατάλληλος για να τον καθοδηγήσει και να του προσφέρει τις απαραίτητες θερμίδες, τις απαραίτητες πρωτεΐνες που χρειάζονται και τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία για να αναπτυχθεί φυσιολογικά. Γιατί η σωστή διατροφή δεν προφυλάσσει μόνο από αρρώστια, είναι mm-hmm. και ομορφιά. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό σαν τελευταία σας κουβέντα σήμερα. Σίγουρα αυτό το θέμα είναι τεράστιο θέμα που δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μία εκπομπή. Στο μέλλον όμως θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ καλή σας σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα σας. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.